πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλά είστε. Καλημέρα. Πάμε να δούμε. Α, και όχι μόνο. Όχι προσπαθούμε. Μόνο. Πάμε να δούμε τη Δήμητρα Σέκη, που είναι μαζί με μία ακτινοτρόφο και θα τη δούμε σε λίγο για να μας πει και εκείνη τι γίνεται με τις αυξήσεις στο γάλα, διότι το τυρί έχει φτάσει πια, η φέτα το λέγαμε, έχει φτάσει 16-17 ευρώ. Ναι. Και ο κύριος Παύλος Λαθύρης είναι τυροκόμος και θα τα δούμε όλα μαζί. Είναι τυροκόμος από τη Λαμία. Καλημέρα και σε εσάς. Να θέσουμε σε όλη την παρέα μας, να σας δείξουμε δύο φωτογραφίες και αυτό... Κύριε Χατζηθεοδοσίου και στους άλλους κυρίους και κυρίες που είναι στην τηλεοπτική μας παρέα, δεν το δείχνουμε για να λαϊκίσουμε. Προσπαθήσαμε το πρωί να κάνουμε μία αναγωγή σε σχέση με την τιμή από τις γαλοπούλες που βάζουμε στο τόστ, έτσι και το τυριού. Δείτε λοιπόν ότι εδώ η γαλοπούλα στη φωτογραφία που βλέπετε έχει 17,91. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. 17,91, μία απλή γαλοπούλα που πρέπει να βάλουμε στο τόστ. Στην άλλη φωτογραφία θα δείτε τη γραβιέρα, η οποία πήρε αύξηση από 15,95 το κιλό, μέσα σε 14 ημέρες, πήγε στα 22,15, πήρε δηλαδή μια αύξηση 26,33. Και είπαμε, πρόεδρε, το εξής απλό, ότι μια οικογένεια με δύο πιτσιρίκια στο σχολείο, που τους φτιάχνει μόνο από ένα τόστ την ημέρα για να το πάρουν μαζί τους, θέλουν μέσες άκρες τώρα, και λίγα λέμε, ένα πενηντάρικο το μήνα μόνο. Και δεν έχουμε βάλει και το ψωμί του τόστ. Αλλά λέμε τώρα. Μόνο για το τόστ. Για το τοστάκι που παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο τους. Και μιλάμε μόνο για ένα τόστ, έτσι, και όχι για τα υπόλοιπα βασικά. Ότι κανένας άλλος δεν τρώει στο σπίτι τόστ. Ότι κανένας άλλος. Ένα τόστ την ημέρα. Και κανένας άλλος δεν τρώει και τίποτα άλλο στο σπίτι. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι με βάση την έρευνα που έγινε στην Ευρώπη, οι Έλληνες θέλουν το 50% βγαίνει με βάση το βασικό μισθό. Του βασικού τους μισθού για να πάρουν τα κανονικά αγαθά, όταν οι Ρουμάνοι θέλουν το 40% και βεβαίως οι Γάλλοι και οι Γερμανοί θέλουν το 19%. Mm. Αυτό αποδεικνύει αυτό που λέτε, την τεράστια αύξηση των τιμών, που πρέπει να πω ότι πολλές φορές, και εγώ πρέπει να σας πω, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις, δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, έχουμε το τελευταίο διάστημα μια μείωση του ενεργειακού, παρόλα αυτά έχουμε αύξηση πολλές φορές των τιμών. Εδώ επίσης αξίζει τον κόπο να πούμε ότι η Ενώση των Καταναλωτών, που γράφει στις χειρακάτικες εφημερίδες, βλέπουν ότι το 55% πλέον δεν εμπιστεύεται το καλάθι του νοικοκυριού. Το 65% αρνείται να ψωνίσει αυτά τα είδη και κατευθύνεται κυρίως στις προσφορές. Πράγμα που αποδεικνύει, και επιτρέψτε μου κύριε Νιφλή να σας πω, ότι δεν είχε τα προσδοκόμενα το καλάθι, γιατί ακριβώς λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, όσο δεν μπορείς να χτυπήσεις την πηγή του προβλήματος στο ενεργειακό και όσο δεν μπορείς να έχεις εποπτικούς μηχανισμούς για να μπορείς να δεις τις αυξήσεις των τιμών, αν δικαιολογούνται. Το ενεργειακό πάντως, κύριε Χατζηθεοδοσίου, πέφτει, οι τιμές όμως ανεβαίνουν. Αυτό το ίδιο είπα. Κυρία Βόσκολο, αυτό είπα. Είπα ότι είναι παράλογο παρά τη μείωση των τιμών να έχουμε το ενεργειακό αυξήσεις των τιμών και ουσιαστικά φαίνεται ότι υπάρχει απουσία ηλεκτρικών μηχανισμών. Για να μπορούσαμε να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό και επιτρέψτε μου να πω και 750 προϊόντα, όπως λέει το Ινστιτούτο Καταναλωτών, όπου έχουμε μείωση των ποσοτήτων, που επιτρέψτε μου είναι μια απάτη σε βάρος του κοινού, δηλαδή το να ξέρεις ότι μια συσκευασία έχει 500 γραμμάρια και τώρα να αγοράζεις 300-350. Δηλαδή έμεσα δικαιολογεί την αύξηση, η οποία δεν είναι σωστή και παραποιεί. Ναι, αλλά εσείς μας λέτε ότι είναι απάτη, ωστόσο το Υπουργείο λέει ότι δεν είναι παράνομο το να μειώνουν τις ποσότητες. Να πούμε και κάτι άλλο. Ανήθικο είναι, παράνομο δεν είναι. Ανήθικο είναι και το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Ωστόσο όμως λέτε και κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ τόση ώρα μιλάμε για να μην τα ρίχνουμε όλα στο εκάστοτε Υπουργείο που παίρνει μια πρωτοβουλία και λέει: παιδιά, εγώ προσπαθώ με το σωστό ή το λάθος τρόπο να φτιάξω ένα καλάθι ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάτε και για μια διαδικασία στην οποία μπαίνουν και επαγγελματίες και κάνουν διάφορα. Έτσι. Και προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτά τα τρίκ επιτρέπονται. Δηλαδή, δείχναμε χθες τυρί που στον ένα διάδρομο είχε 5,90 και στον άλλον είχε 6,40. Σε αυτό προφανώς χρειάζεται ηλεκτρικός μηχανισμός. Αλλά δεν φταίει το Υπουργείο. Φταίει ο επιχειρηματίας. Όχι, επιτρέψτε. Ναι. Προσέξτε. Εγώ σας λέω ότι δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων. Είχαμε και το φαινόμενο ένα προϊόν στο καλάθι του νοικοκυριού να είναι ακριβότερο από το προϊόν που ήταν στο ράφι. Σε εμάς το λέτε, εμείς το βγάλαμε. Δείτε αυτό, αυτό που θα σας δείξουμε τώρα. Είναι, όχι, μάλλον από το τάμπλετ, αν μπορούμε, Αντώνη, να το δείξουμε. Και ζητώ συγγνώμη που ευνηδιάζω έτσι λίγο το κοντρόλ, αλλά για να δείτε αυτό που λέτε και ήμασταν ίσως από τις πρώτες εκπομπές που το δείξαμε. Επάνω θα δείτε ότι λείπουν από το καλάθι του νοικοκυριού. Το έχουν αδειάσει το ψωμί του τόστ που έχει 1,40. Ακριβώς από κάτω, εκτός καλαθιού του νοικοκυριού, το ψωμί έχει 1,16. Έτσι.
και έχει αδειάσει επάνω το 1,40. Το 1,16 παραμένει στο ραφ. Έτσι. Κύριε Νιφλή, θυμίζω ότι προσωπικά εγώ σε εκπομπές έχω πει οι πέντε αλυσίδες έχουν το 86% του τζίρου και τα 5.000 μικρά μαγαζιά έχουν το υπόλοιπο. Όταν σπρώχνεις το καταναλωτή στις αλυσίδες, θα πρέπει να το συνοδεύσεις και με τους αναγκαίους μηχανισμούς εποπτικούς για να δεις αυτά τα ζητήματα. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν νομιμοποιούμε οποιονδήποτε εκμεταλλεύεται τη συγκυρία αυτή και κάνει σκοκέρδια. Όμως, ποιανού θέμα είναι να δένει του Υπουργείου? Του Υπουργείου θέμα είναι να ελέγξει όλα τα ζητήματα που λέτε. Αυτό υπάρχει στο δικό μας καθεστώς, στη δική μας νομιμότητα. Μέχρι τώρα, κύριε Χατζηστοδοσού, φαίνεται το Υπουργείο να προστατεύει τον καταναλωτή? Η γνώμη μου είναι όχι. Γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί αυτοί και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ας μας υποδεχτεί άλλος τρόπος. Αν λοιπόν ο επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή σκοκερδεί, θα πρέπει να έχει τις ανάλογες ποινές. Εμείς δεν νομιμοποιούμε αυτού του είδους συμπεριφορές, οι οποίες είναι εις βάρος του καταναλωτή και εις βάρος των επιχειρήσεων, μπορώ να σας πω. Γιατί η επιχείρηση θα πρέπει να εγγυάται στον καταναλωτή ότι λειτουργεί με το λογικό κέρδος. Γι' αυτό υπερασπιζόμαστε πάντα. Μάλιστα. Άρα η πολιτεία είναι αυτή η οποία θα παρέμβει είτε για τη μικρότερη συσκευασία, το προϊόν στη συσκευασία με λιγότερο προϊόν. Πύρο μου, μας έλεγες ότι έχεις ένα ερώτημα να ξεκινήσουμε με αυτό. Με τον κύριο Λαφύρη, κυρίως, και την κτηνοτρόφο που έχει μας δείξει η κυρία Δήμητρα Σέκη. Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις. Νομίζω το ερώτημα είναι αυτό το οποίο όλες τις προηγούμενες ημέρες προσπαθούμε να αναλύσουμε και να δούμε. Πόσο πουλάνε το βασικό προϊόν που είναι το γάλα στους εμπόρους πλέον για να γίνει το τυρί. Κάτσε να ρωτήσουμε τον Τυροκόμο. Κύριε Λαφύρη, εσείς φτιάχνετε τυρί. Τι τυρί φτιάχνετε? Δεν μας ακούει ο Λαφύρης. Δήμητρα, έχεις δίπλα στον κτηνοτρόφο που μπορεί να μας βοηθήσει. Να μας απαντήσει κυρίως το ερώτημα για το πόσο φεύγει το γάλα πρόκειται να γίνει τυρί. Ωραία, αρχικά να σας πω, είναι η Μάγδα Κοντογιάννη, είναι κτηνοτρόφος εδώ στις Αχαρνές, είμαστε σε κτηνοτροφική μονάδα. Να σας πω ότι μέχρι και πριν τον Νοέμβριο, οι κτηνοτρόφοι πουλούσαν το πρόβιο γάλα, το λίτρο, 1,19, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Και πλέον 1 ευρώ και 60 λεπτά. Μιλάμε για μεγάλη αύξηση στα σούπερ μάρκετ, βασικά βλέπουμε ότι έχουν εκτοξευθεί οι τιμές και στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Να διευκρινίσουμε μόνο, Δήμητρα, να διευκρινίσουμε, επειδή το συζητούσαμε και χθες, Δήμητρά μου, ότι αυτό είναι το γάλα που πίνουμε, έτσι. Ενώ ότι εδώ έχουμε, και σίγουρα θα ξέρει η πρόεδρος των κτηνοτρόφων, η κυρία Κοντογιάννη, πόσο φεύγει και το γάλα που προορίζεται για τυρί, αν μπορείς να μας βοηθήσει σε αυτό. Ωραία. Το γάλα λοιπόν που προορίζεται για τυρί είναι και το πρόβιο για φέτα, έτσι. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Να ξέρετε ότι οι κτηνοτρόφοι μας έχουν επομιστεί τη συνέπεια των αυξήσεων από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022 και τα έχουν πληρώσει όλα. Μα αυτό λέγεται ενέργεια, μα αυτό λέγεται αύξηση των ζωοτροφών κτλ. Ναι. Από εμάς έχει φύγει το... στο 1.19 με τις προηγούμενες συμφωνίες και από τον Νοέμβριο και μετά του 2022 πήραμε τις καινούργιες τιμές. Το 1,60, η συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Μπανταγιάννη μας όρισε αυτή τη τιμή. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι παράλογο γιατί τα σούπερ μάρκετ κάνανε αυξήσεις πολύ πιο πριν από τη στιγμή που εμείς είχαμε συμφωνίες με προηγούμενες τιμές. Το θεωρώ και εγώ ανήθικο, αλλά βέβαια μια αγορά που είναι ελεύθερη. Ναι. Το γάλα λοιπόν, το πρόβιο είπαμε 1,60 τώρα, το αγελαδινό, πείτε μας το γίδινο πόσο κοστίζει, πόσο το πουλάτε εσείς, για να πάμε μετά και στη φέτα, η παραγωγή πόσο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή περίπου εκτιμάται ότι το γίδινο φτάνει στο 1 ευρώ περίπου. Mm-hmm. Συν πλην κάποιες συμφωνίες είναι παραπάνω και κάποιες ενδεχομένως να είναι λιγότερο. Το αγελαδινό γάλα, από ό,τι έχω ακούσει, έχει υποστεί τις συνέπειες της μείωσης. Mm-hmm. Και πρέπει να φτάνει περίπου στα 55 λεπτά, φαντάζομαι εκεί. Αυτό είναι τώρα από το μεγάλο πέρα, μας... το γάλα, το οποίο βγαίνει από τους γαλακτικούς αδένες. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Προσπαθούμε να δούμε τη διαδρομή και δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα ο κύριος Λαφύρης, ο οποίος φτιάχνει τυρί. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Λαφύρη, καλημέρα σας. Τώρα, αυτό προσπαθούμε να δούμε κι εμείς είναι ότι μαθαίνουμε και βλέπουμε και φαντάζομαι κάπου τόσο είναι το αγελαδινό γάλα που χρησιμοποιείται κυρίως για τα τυροκομικά, εννοώ στη μεγαλύτερη ποσότητά του, είναι στα 55 λεπτά το λίτρο και εμείς τη φέτα την τρώμε, την βρήκαμε μέχρι, συσκευασμένη βέβαια, μέχρι και 16 και 25. Έτσι. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Κοντογιάννη, ναι, ότι και οι κτηνοτρόφοι έχουν πάθει τη ζημιά τους. Αλλά βέβαια όλο αυτό θα ξεκινήσουμε από τον κτηνοτρόφο. Μετά έρχεται το γάλα σε εμάς, μετά όλο η ενέργεια, τα καύσιμα, οι συσκευασίες,
όλα αυτά έχουν εκτιναθεί, οι τιμές. Εκτινάχτηκαν. Συμφωνούμε. Οπότε, και να βάλουμε και το άλλο, ότι δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή οι συντηρήσεις στα μηχανήματα, σε μια καλοκτοβιομηχανία, τα ανταλλακτικά, όλα αυτά είναι και εισαγωγή τα περισσότερα. Και έχουν πάει οι τιμές στα ύψη. Ότι σώστε όλο αυτό θα περάσει και στον καταναλωτή. Ωραία. Πόσο πουλάτε εσείς, δηλαδή, μετά στο σούπερ μάρκετ που πάμε εμείς και αγοράζουμε? Εμείς το φρέσκο γάλα στο σούπερ μάρκετ έχει 1,50. Ναι, και το προϊόν, δηλαδή το τυρί, πόσο φτάνει εκεί, στο σούπερ μάρκετ? Στο σούπερ μάρκετ και μέχρι 11 ευρώ θα το βρούμε. Το πουλάτε εσείς μέχρι 11 ευρώ? Ναι. Τώρα, εγώ προσπαθώ να καταλάβω, βοηθήστε μας αυτό, για να μην λέμε και εμείς ανακρίβειες. Το βασικό συντατικό του τυριού είναι το γάλα, ξεκάθαρα. Μας λένε λοιπόν το γάλα έχει 55 λεπτά. Τώρα, από τα 55 λεπτά υπάρχει τόσο μεγάλο κόστος, τόση διαδρομή, όπου φτάνουμε στα 11 ευρώ. 11, να καταλάβουμε πώς προσπαθούν. 11 το πουλάει εκείνος, γι' αυτό λέω. Σας είπα και προηγουμένως. Έχουν ανέβει η ενέργεια, έτσι. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ. Οι συσκευασίες, όλα αυτά, οι συντηρήσεις, μια καλοκτοβιομηχανία, τα έξοδα αυτά έχουν ανέβει, είναι τεράστια. Ναι. Βέβαια, θα σας πω και κάτι άλλο και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Για μένα είναι ότι ένα προϊόν που να φύγει από τώρα από τη Λαμία να έρθει στην Αθήνα, υπάρχει και μεγάλο κόστος μεταφοράς, αποθήκευσης, και σίγουρα και μισάζοντες, γιατί έτσι δεν πας από τη Λαμία. Α, μπράβο. Να πάμε από μαγαζί σε μαγαζί. Α, μπράβο. Οπότε έρχομαι στο εξής και λέω ότι το καλύτερο για να αποφευχθούν όλα αυτά θα πρέπει να στηρίζουμε το τοπικό προϊόν, τις τοπικές επιχειρήσεις, για να αποφύγουμε τη μεταφορά, την αποθήκευση και τους μισάζοντες. Γιατί εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα από τη Λαμία, το να πάμε στη Λιβαδιά ή στο Καρπινής είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι μεγάλο το κόστος. Βέβαια, το να έρθουμε στην Αθήνα, αν βάλεις τα καύσιμα, τα διόδια και όλα αυτά που είπα προηγουμένως και μισάζοντες, εννοείται ότι η τιμή θα φτάσει και στα 80 το λίτρο. Δεν ξέρω. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, τώρα όλο αυτό δεν ξέρω αν Χρύσα θες να ρωτήσουμε το ίδιο πράγμα. Εμένα πάντως μου ακούγεται, χωρίς να υπονοώ κάτι για τους επαγγελματίες, είτε για τους κτηνοτρόφους, είτε για τους στυροκόμους. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια απόσταση του γάλακτος από τα 55 λεπτά στα 11 και πόσο δε μάλλον στα 16 ευρώ το τυρί στο τέλος στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Εγώ, κύριε Νεφλή, συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχει μια λέξη κλειδί, μην την ξεχνάμε, το περιθώριο κέρδους. Όταν λέμε για να καταλάβουμε εποπτικός μηχανισμός, εξετάζει αυτά που είπατε. Πόσο αγοράζεται η πρώτη ύλη, το γάλα, πόσο φτάνει στο τέλος μετά τη μεταποίηση για να γίνει φέτα ή να γίνει οποιοδήποτε τυρί και πόσο φτάνει στο καταναλωτή. Αυτό λέγεται περιθώριο κέρδους. Αυτή είναι η δουλειά του εποπτικού μηχανισμού. Εγώ λοιπόν σας λέω και το λέω ευθέως ότι και εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει εσχροκέρδεια, αλλά θα επιμείνω, ο μόνος που μπορεί να σταματήσει την εσχροκέρδεια είναι ο εποπτικός μηχανισμός του Υπουργείου. Άρα εκεί θα διαπιστώσουμε εάν από όλα τα κόστη που είπαμε, τα οποία βεβαίως μπορούν να κοστολογηθούν, τι σημαίνει μεταφορά, τι σημαίνει ρεύμα, και να δούμε αν ένα προϊόν που ξεκινάει από το 0,55 φτάνει στα 16 ευρώ στο τυρί. Δικαιολογείται όλη αυτή η αύξηση? Αυτό λοιπόν λέγεται περιθώριο κέρδους και είναι δουλειά των εποπτικών συμβουλίων. Καταλαβαίνουμε ότι το ενεργειακό συμπαρασύρει τα πάντα. Αλλά ωστόσο, αν το ενεργειακό πέσει, οι τιμές δεν πέφτουν, παραμένουν στο ύψος. Μην ξεχνάμε και κάτι. Το 24% ή δεν ξέρω πόσο είναι το ΦΠΑ εκεί πέρα. 13. Ο κύριος Λαθύρης θα μας πει. 13. Το 13% μην το ξεχνάμε, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ναι. Βέβαια, εδώ ένας τηλεθεατής μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: διευκρινίστε όμως πόσα κιλά γάλα χρειάζεται για να φτιαχτεί το τυρί. Να συμφωνήσουμε. Πόσα για να φτιαχτεί ένα κιλό τυρί. Εγώ να συμφωνήσω με αυτό, γιατί παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο και στα συστατικά που έχει το γάλα για να βγάλουμε την απόδοση ενός κιλό τυρί. Γιατί η κυρία κτηνοτρόφος, η κυρία Κουντογιάννη, το γνωρίζει. Άλλο το γάλα να έχει 7% λίπος το πρόβιο και άλλο να έχει στα 5. Έτσι είναι, κυρία Κουντογιάννη, ή κάνω λάθος? Συμφωνείτε? Όπως έτσι είναι, και μιλάτε τόση ώρα για το αγελαδινό γάλα. Ναι. Άρα μιλάμε για το λευκό τυρί. Η νομοθεσία για τη φέτα το δίνει τουλάχιστον 70% πρόβιο γάλα και 30% γίδινο. Αν όχι 100% πρόβιο. Άρα θα πάμε ένα προς 4. Αυτή τη στιγμή μιλάμε γενικά, δεν μιλάμε συγκεκριμένα. Γενικά μιλάμε, αλλά... Εμείς προσπαθούμε ούτε να κατηγορήσουμε τη μία πλευρά, ούτε τη δική σας κύριε Λαθύρη, ούτε τη δική σας κυρία Σκοτογιάννη. Αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι γιατί εμείς πληρώνουμε τόσο ακριβά
ένα προϊόν το οποίο είναι συνυφασμένο, είναι στην καθημερινότητα του ελληνικού τραπεζιού. Δεν γίνεται ελληνικό τραπέζι χωρίς τυρί. Και αναρωτιόμαστε πώς γίνεται, έστω και με όλη αυτή τη διαδικασία που λέει και η κυρία Κοντογιάννη, πόσοι μεσάζοντες πια, πόσα μεταφορικά πια, για να φτάσει από 2 ευρώ, θέλετε, 3, 4, 5, να φτάσει 16. Κύριε Νηθή, μην πάτε μακριά. Ας γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω και να πάμε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο είχε το πετρέλαιο και πόσο έχει τώρα? Κύριε Λαθύρη, αν μου επιτρέπετε, 11 ευρώ κοστίζει σε εσάς το τυρί που φτάνει στο σούπερ μάρκετ στα 16 ευρώ. Αυτό είπατε προηγουμένως. Αυτό είπε. 11 ευρώ η φέτα, είπαμε. Το ανώτερο. Και στο σούπερ μάρκετ σήμερα κάνει 16. Εδώ στην περιφέρεια 16 ευρώ γραβιέρα δεν υπάρχει. Πολύ χαμηλότερα. Μιλάμε και για 13 ευρώ. Ναι, προσέξτε. Αυτό νομίζω που έλεγα προηγουμένως με το περιθώριο κέρδος είναι από τη στιγμή που φεύγει από εσάς, δεν μπορεί να έχει αύξηση 30 έως 50%. Και αυτό είναι που εξηγώ στον κύριο Νηφλή, ότι είναι η παρέμβαση πολιτείας. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο κατασκευαστής τελειώνει ένα προϊόν, πόσο είναι το κόστος για να φτάσει στο σούπερ μάρκετ? Αυτό είναι αυτό που πρέπει να ελεγχθεί, κατά τη γνώμη μου, για να φανεί το μέγεθος της εσχροκέρδειας που υπάρχει. Ελάτε σας παρακαλώ, να βάλουμε να ευχαριστήσουμε, κύριε Λαθύρη, να ευχαριστήσουμε την κυρία Κοντογιάννη, μισό λεπτό, για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τη Θεσσαλονίκη. Δήμητρά μου και την κυρία Κοντογιάννη, ευχαριστούμε. Να βάλουμε τη Μαρία Ζαφυρίου που είναι στο καπάνι. Έτσι, να ακούσουμε και εκείνη την πλευρά. Αλλά απαντήστε, κύριε Λαθύρη, πρώτα στον κύριο Χατζηθοδοσίου. Ωραία. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του κύριο. Στην ιστορική αγορά. Να μπει πλαφόν και στην αγορά και στην πώληση. Πλαφόν τώρα ακριβώς. Δεν μπορεί να μπει. Δεν λέγεται πλαφόν, λέγεται περιθώριο κέρδος. Μην το ονομάζουμε πλαφόν. Δεν είναι πλαφόν. Είναι πόσο μπορείς να ανεβάσεις την τιμή. Και αυτό βεβαίως είναι δουλειά της πολιτείας, το εξηγώ. Από τη στιγμή που φεύγει από τον κατασκευαστή μέχρι να φτάσει στο καταναλωτή. Πάντως το αποτέλεσμα είναι, κύριε, ότι σε λίγο τα ελληνικά νοικοκυριά δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε τυρί ούτε γάλα έτσι όπως πάμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σωστό, σωστό. Πάμε στο καπάνι. Έλα, Μαρία. Στο ιστορικό καπάνι, λοιπόν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η κεντρική αγορά. Η κατάσταση εδώ είναι τραγική, όπως μας περιέγραψαν χθες οι επαγγελματίες με τους οποίους μιλήσαμε. Τους κρεοπόλες, όσους πουλάνε τυρί, μάλιστα ένας από αυτούς μου είπε ότι η τιμή στα τυροκομικά σε σχέση με πέρσι έχει ανέβει 60 με 70%. Ναι. Το χοιρινό, παραδείγματος χάρη. Πόσο ήταν πέρσι, Μαρία μου? Πέρσι, 5,80 φέτος. Ναι. Οπότε οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις είναι φωτιά στις τιμές ειδών πρώτης ανάγκης. Η κίνηση είναι πάρα πολύ μειωμένη. Δεν ανοίγουν από νωρίς τα καταστήματα εδώ. Είμαστε με την κυρία Ανθούλα, η οποία έχει ένα κατάστημα πολλά χρόνια με μπαχαρικά και βλέπει την κατάσταση όλους αυτούς τους μήνες, η οποία είναι τραγική, όπως μου λέγατε. Για να μας πει και η κυρία Μαρία. Δεν έχει να αγοράσει, δεν έχει να ψωνίσει. Δυστυχώς η κατάσταση βασικά έχει γίνει αφόρητη. Ο κόσμος δεν κατεβαίνει πια στην αγορά, δεν έχει χρήματα για να ψωνίσει. Τα πράγματα έχουν ανέβει πάρα πολύ, όχι μόνο τα τυροκομικά και τα ψάρια και το κρέας, τα πάντα και ακόμα και τα δικά μας τα είδη, τα μπαχαρικά, τα ποτά, οι ξηροί καρποί, όλα έχουν ανέβει, παιδιά, στα ύψη. Δεν μπορεί ο κόσμος πια να αγοράσει, να ψωνίσει. Γι' αυτό και δεν έχουμε κόσμο στην αγορά. Τι μείωση έχετε στην αγορά, σε κόσμο? Ναι, ποσότητες έχουν κατέβει. Ναι. Λέω, τι μείωση έχετε στην αγορά? Ναι, σας ακούω. Πόσο έχει μειωθεί ο κόσμος ή και πόσο έχουν μειωθεί οι ποσότητες? 70% μείωση. Έχει κάνει βουτιά, μας λέτε. Τεράστια η μείωση. Μεγάλη. Μεγάλη βουτιά. Δεν μπορεί να κατέβει ο κόσμος πλέον στην αγορά. Και κλείνουν και καταστήματα. Πολλά στόρια κατεβασμένα, τα οποία δυστυχώς ήταν πολλά χρόνια εδώ. Βέβαια. Λειτουργούσαν. Με πολύ κόσμο ζωή στο καπάνι και δυστυχώς έχουν κατέβει τα στόρια, έχουν κλείσει. Ναι. Λόγω της ακρίβειας και των ανετιμήσεων. Mm. Τώρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, εδώ μιλάμε για μια εικόνα αγοράς που, αν μη τι άλλο, δεν είναι κανονική, να το πω έτσι. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές στρεβλώσεις. Και πέραν των ελέγχων, γιατί το φωνάζει για η Χρύσα κάθε μέρα για τους ελέγχους και δεν το συζητάμε και με τον Σπύρο, υπάρχει και μια
κατάσταση, εγώ θα έλεγα, αναρχίες και μεταξύ των επιχειρήσεων. Δηλαδή, άλλο πουλάει ο ένας, άλλο πουλάει ο άλλος. Και κακά τα ψέματα, οι έλεγχοι δεν μπορούν να είναι και παντού. Σωστό. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνονται και πολλοί και καθημερινοί, αλλά δεν μπορούν να είναι παντού, κύριε Χατζηθοδοσίου. Υπάρχει άλλος τρόπος. Στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, οι έλεγχοι νομίζω ότι πάντα δεν είναι τόσο μεγάλοι, γιατί εδώ σας θυμίζω αυτό που λέγαμε πριν. Πέντε αλυσίδες είναι. Δεν χρειάζεται ένα τεράστιο αριθμό. Μάλιστα, επιτρέψτε με, εμείς ως επιμελητήριο που δεν είναι στο ρόλο μας, έχουμε διαθέσει δύο αυτοκίνητα στο Υπουργείο για να μπορεί να το βοηθήσουμε να κάνει τους ελέγχους. Άρα αποδεικνύουμε περίτρανα ότι εμείς είμαστε υπέρ των ελέγχων. Όμως, κύριε Νιφλή, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Η απόδειξη των όσων λέτε είναι, μιλάμε για το Market Pass. Τι σημαίνει Market Pass? Αποδέχεται η πολιτεία ότι 8,5 εκατομμύρια Ελληνές, δηλαδή το 85%, κατά το 90% θα πάρουν 20-30 ευρώ το μήνα. Δηλαδή χρειάζονται 20-30 ευρώ το 85% των Ελλήνων για να ψωνίσουν τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυτό αποδεικνύει όλο αυτό που περιγράφεται, δηλαδή ότι η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου. Και θυμίζω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Όταν ο Έλληνας χρειάζεται το 50% της αμοιβής του, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος για τα είδη πρώτης ανάγκης, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτοί οι έλεγχοι θα επιμείνουν να ενταθούν για να φανεί ουσιαστικά πόσο από αυτό κρύβεται. Οφείλεται στην ακρίβεια και πόσο είναι προϊόν υπερκερδών ή εσχροκέρδειας από όπου και αν υπάρχει, και θα πρέπει να παταχθεί, γιατί είναι κρίμα να είναι εις βάρος όλων των επαγγελματιών και όλων των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, να πω κάτι. Δεν ξέρω αν. Είπατε ότι δίνετε δύο αυτοκίνητα εσείς ως επιμελητήριο για τους ελέγχους. Έχουμε δώσει εδώ και τρία χρόνια. Ναι. Εδώ και τρία χρόνια έχουμε διαθέσει δύο αυτοκίνητα που πληρώνονται από το επιμελητήριο, ακριβώς για να βοηθήσουμε τους ελέγχους από το Υπουργείο Εμπορίου. Αυτό αποδεικνύει, λέω, και την άποψή μας, ότι εμείς είμαστε υπέρ των ελέγχων και των μελών μας ακόμη. Για οποιονδήποτε σήμερα εκμεταλλεύεται τη συγκυρία εις βάρος των καταναλωτών, γιατί οι καταναλωτές, θυμίζω, πάντα είναι οι πελάτες μας. Θέλουν να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Και όταν σας λέει η κυρία Θεσσαλονίκη για τη μείωση του τζίρου και των ανθρώπων που κατεβαίνουν στην αγορά, αυτό εννοείται ότι βοηθάει στην καταστροφή των επιχειρήσεων, οδηγεί επιχειρήσεις στο να αυξάνουν τα χρέη τους και να μπορούν να αποπληρώσουν ούτε να μπορούν να σταθούν. Γι' αυτό έχουμε και τεράστια αύξηση των λουκέτων. Πάντως, διαβάζω μηνύματα τηλεθεατών, τα βλέπετε και εσείς εκεί στα τάμπλετ, ότι λένε να ξαναεπιστρέψουμε ίσως στο κύμα αυτό το χωρίς μεσάζοντες στις αγορές αυτές, στις λαϊκές αγορές που γίνονταν σε διάφορες γειτονιές της, όχι μόνο της Αθήνας, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς μεσάζοντες, που εκεί τα προϊόντα σαφώς είχαν καλύτερη τιμή, πολύ χαμηλότερη τιμή, διότι ήταν από τον ίδιο τον παραγωγό. Σας διαβάζω μήνυμα τώρα τηλεθεατή που λέει: καλημέρα, βρε παιδιά, ήμαρτον με την ακρίβεια. Ακούστε, κύριε Χατζηδοδοσίου, ακούστε και εσείς, κύριε Λαθέρη, γιατί καταναλωτής είστε κι εσείς. Είναι σαν να φτιάξω εγώ ένα παράθυρο, λέει, αλουμινίου, προσπαθεί, από 180 ευρώ ή 200 πάνω κάτω, αυτό πλέον κοστίζει 450 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή, και αναρωτιέται το αλουμίνιο πώς ακριβένει κτλ. Με όλα αυτά που έχουμε περιγράψει νωρίτερα. Αλλά εγώ θα το γυρίσω μετά, Παναγιώτη. Θέλω να σε παρακαλέσω να έρθεις μέσα. Μιλούσαμε για το τυρί του τόστ και τη γαλοπούλα, όπου κάθε μέρα τρως, θέλω να μας πεις το οικογενειακό κόστος τυριού, φέτας και γαλοπούλα, έτσι. Πόσο δίνεις το μήνα, ξέρεις? Θα σου δώσω τη γυναίκα μου. Ξέρεις. Να πάρεις τη γυναίκα μου. Βγάλουμε τη γυναίκα στον αέρα να μας πει.